Είναι το πλέον σημαντικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον τομέα των ακινήτων. Πάντα έχουμε τον καταλληλότερο για, για τα ακίνητα. Και ο καταλληλότερος φυσικά όλων είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, καλός φίλος, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου e-Real Estate. Τώρα, θα μιλήσουμε και για τα ενίκια. Έχουμε αυξήσεις ενοικίων, δυστυχώς. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν έχουμε αυξήσεις μισθών, έχουμε αυξήσεις ενοικίων. Καλημέρα, Θέμη Μπάκα, τι κάνεις? Καλημέρα, τηλέμαχα στο ΕΝΕ, καλημέρα στην πρωινή πτήση. Λοιπόν, βλέπω εδώ ενίκια λέει αύξηση 35% με 40% σε σχέση με την αρχική μίσθωση προ 3-4 ετών. Ακριβώς. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει 30-40% αύξηση σε μισθούς, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες να ζητούν και αυτή την αύξηση τώρα. Τηλέμαχε, δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις του κύριου των Αθηνών που υπάρχει έντονα το φαινόμενο βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, βλέπουμε αυξήσεις να κρίνουν ακόμη και το 40% σε σχέση με τα μισθωτήρια συμβόλου του 2016. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το εξής. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες 2-3 μήνες πριν λήξη μίσθου του ακινήτου επικοινωνούν με γραφεία μισθωτικά της εκάστοτες περιοχής, mm-hmm, με τη λογική, δίνοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, να δουν ακριβώς το ακίνητό τους αυτή τη στιγμή τι τιμή μπορεί να πιάσει, αν είναι νοικιαστή. Οι μεσίτες της περιοχής μιλούν για τις νέες αυξήσεις που υπάρχουν, καθώς ότι δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κίνητα και τους δίνουν μία προσφορά. Το κακό εδώ είναι το εξής. Σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις που τις γνωρίζουμε όλοι μας και τις βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Το θέμα ποιο είναι? Όταν παίρνει ένα γραφείο μεσητικό, πολλές φορές οι μεσίτες κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Επειδή θέλουν και οι ίδιοι να αναλάβουν το συγκεκριμένο ακίνητο, μπορεί, δεν λέω τη λέξη μπορεί, να φουσκώνουν και λίγο τα μυαλά του διοκτήτη. Το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό. Θα πρέπει και οι ίδιοι να δηλώσουν τον διοκτήτη ότι αυτά τα συγκεκριμένα ποσά μπορεί να είναι ποσά που ακούμε αυτό το τελευταίο διάστημα, που μπορεί να πληρώνουν με τους ανθρώπους, αλλά όταν έχει μέσα να ενοικιαστεί ήδη 3 ή 4 και 6 χρόνια, είναι μη λογικό να ζητήσει μια αύξηση 30% τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι μας ότι εμείς στη χώρα μας δεν έχουν αυξηθεί 30%. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και δεν είναι και ο πληθωρισμός, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν ο πληθωρισμός, θα είχαν αυξηθεί μισθοί. Θα ήταν μια αλυσίδα αυξήσεων, τέλος πάντων, που θα δικαιολογούσε. Επίσης, όταν περνάνε και 4 χρόνια που είσαι σε ένα σπίτι, αυτό το σπίτι παλιώνει. Έτσι δεν είναι? Και θα πρέπει να συντηρείται αυτό το σπίτι. Γίνεται η συντήρηση από πλευρά ιδιοκτήτη. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες ξεχνούν ότι είναι υπόχρεση συγκεκριμένα θέματα του ακίνητου, όπως είναι το να βάψουν το ακίνητο, όπως είναι η υπεύθυνη αυτή τη στιγμή, σε διάφορες μικροφθορές του ακίνητου, όπως πολλές φορές μπορεί να είναι ο θερμοσύμφωνας. Ξεχνάμε όλοι ότι το ακίνητο το παραδίδουμε στον ενοικιαστή κατάλληλο για χρήση. Ναι. Δηλαδή με οτιδήποτε σημαίνει αυτό κατάλληλο για χρήση. Δηλαδή αν χαλάσει οτιδήποτε μέσα στο ακίνητο, υπόχρεος στο να το φτιάξει είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ακόμα και η βρύση του μπάνιου, ακόμα και η βρύση της κουζίνας είναι υποχρεώσεις αυτές όλες του ιδιοκτήτη και είναι βάση της ψυχολογικής φθοράς που συζητάμε πολλές φορές στα ενοικιαστήριο συμβόλαιο και γίνεται η μεγαλύτερη σύγχυση μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη. Τι θεωρούμε ψυχολογική φθορά σε ένα ακίνητο? Ναι. Γενικότερα, τηλέμαχε, ζούμε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι δύσκολα. Ζούμε σε μια περίοδο που το φαινόμενο πλέον έχει παίρνει διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου. Ζούμε σε μια περίοδο την οποία δεν μπορούμε να. Μάλλον βρίσκουμε ακίνητα. Είναι λάθος το χρησιμοποιούμε που λέμε δεν βρίσκω ακίνητο. Βρίσκω ακίνητα. Υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα. Αλλά οι τιμές τους, τηλέμαχε, πραγματικά είναι αυξημένες ακόμα και 40%. Κάτι το οποίο δεν είναι λογικό στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υποστηρίξει ο ενοικιαστής πλέον. Μα εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να νοικιάζεις μια γκαρσονιέρα, 3 εκατοστάρικα, 3,5, μια γκαρσονιέρα απευθύνεται σε έναν μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι εργαζόμενος, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος θα είναι εργαζόμενος σε μια δουλειά, η οποία με βάση αυτά που ισχύουν τώρα δεν μπορεί να παίρνει πάνω από 5,5-6 εκατοστάρικα, ας πούμε. Αν δώσει τα 300 ευρώ για το ενίκιο και τα 250, πώς θα ζήσει, ας πούμε? Πώς θα πληρώσει λογαριασμούς, θα φάει, θα καθίσει? Θα σου πω το εξής. Αναγκάζονται πολλές φορές να δεχτούν αυτή τη συγκεκριμένη μίσθωση, χωρίς οι άνθρωποι να είναι σίγουροι ότι μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειώσουμε το εξής.
για τις μισθώσεις των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μετά το Σεπτέμβριο του 2018 και για τη διάρκεια του 2019, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πλέον ο δείκτης που δεν πληρώνονται ενίκιο όμως στην ώρα του. Nice. Έχουμε μια αύξηση περίπου 15,3% στη μη καταβολή των μισθωμάτων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πρέπει να το λέξουμε όπως και τίποτε, διότι όσο θα περνάει ο καιρός, θα αυξάνονται μάλλον τα ενίκια, θα βλέπουμε και αυτό το ποσοστό να αυξάνεται και δεν σημαίνει ότι ο ενοικιαστής είναι κακοπληρωτής ή έχει στόχο να μας πληρώσει το ενίκιο μας, αλλά δεν μπορεί να καταβάλει το συγκεκριμένο ενίκιο. Στον αντίποδα τώρα όμως, δεν μπορούμε να πούμε στον ιδιοκτήτη, ξέρεις κάτι, δεν θα νοικιάσει το ακίνητό σου 100 ευρώ παραπάνω, 300 ευρώ παραπάνω, 500 ευρώ παραπάνω, διότι είναι δική του η περιουσία, είναι δικό του ακίνητο και αυτός μπορεί να ζητήσει ό,τι τιμή επιθυμεί από τη στιγμή που φορολογείται από το πρώτο ευρώ με 15% συντελεστή, όχι 12.000 ευρώ εισοδήματα και αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας έως 45% ανάλογα με τα εισοδήματα. Άρα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία μεταξύ τους είναι λίγο. Δεν ισορροπούν. Από τη μεριά λέμε ότι αν είχε είναι πολύ αυξημένα και όντως αυτό συμβαίνει, από την άλλη μεριά είναι ιδιωτική περιουσία και ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι επιθυμεί ως εισόδημά του, όταν εκμεταλλεύεται την εκείνη περιουσία του. Το θέμα είναι να κάτσει κάπως τα πράγματα λίγο να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Διότι τα πράγματα και όπως όταν ο ενοικιαστής είναι μέσα τόσα χρόνια στο ακίνητό μας, δεν έχει μπει στη διαδικασία ποτέ να μας αργήσει το ενίκιο. Δεν έχει δημιουργήσει φθορές στο ακίνητο. Εκείνη την υποχρέωση του, είναι πολύ σημαντικό να καθίσουμε μαζί να το συζητήσουμε και να βρούμε μια μέση λύση ικανοποιητική για τους δύο. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος, δηλαδή, να έχουμε μια συνεννόηση και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και για τους δύο. Κυρίως όμως. Και να πω το εξής, Δήμαρχε. Για μένα, αυτό που συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι το εξής. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να βγει, να θεσπίσει ένα νέο μέτρο, τουλάχιστον την επόμενη τριετία, που να λέει όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές αυτές, στις κόκκινες περιοχές, που υπάρχει πραγματικά πολύ υψηλή αύξηση των μισθωμάτων, όσοι ιδιοκτήτες ανανεώσουν τις μισθώσεις τους εντός του 2018, του 2019, συγγνώμη, και 2020, χωρίς το ίδιο αθημερίδιο, στον ίδιο μισθωτή, χωρίς να αλλάξουν μισθωτή, και δεν πραγματοποιήσουν αυξήσεις μεγαλύτερες του 75% του τιμαρίθμου που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, να δημιουργηθεί ένα φορολόγητο, ένα κουμπαράς στο φορολόγητο του ιδιοκτήτη, είτε αναέτος είτε στην διετία. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε θα δημιουργήσει ουσιαστικά μία ανάσα στους ιδιοκτήτες, ουσιαστικά ένα δέλεαρο στους ιδιοκτήτες, να μην αυξήσουν τις μισθώσεις τους, τα ενίκια τους και να μπορέσουν να μπορείς ο κόσμος να μην ψάχνει να βρει ο ακίνητο με τόσο πολύ μεγάλο άγχος που να πιάνεται πολλές φορές σε απάτες από διάφορες τους σελίδες που καταγράφουν αγγελίες οι οποίες δεν είναι υπαρκτές. Ζητώ προκαταβολές. Θέμη, έχω το εξής ερώτημα τώρα από το Στράτο τον Μπουλακάκη, το φίλο μας. Το Airbnb, βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλαδή, είναι σε συζήτηση να αλλάξει νομοθεσία για το πώς θα λειτουργεί. Συζητάνε αυτή τη στιγμή διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια λογική αυτή τη στιγμή που λέμε ότι να βάλουμε κάποια όρια, κάποιους περιορισμούς, όπως είναι στις ημερολογιακές ημέρες χρήσης και λειτουργίας του Airbnb, όπως είναι οι φορολογικοί συντελεστές. Γενικότερα, μου να πω το εξής, στην Δήμαρχε. Εάν αλλάξει η βραχυχρονιά μίσθωση, αν μπουν οι περιορισμοί στο Airbnb, γνωρίζουμε το αντίκτυπο στην οικονομία. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν το έχουμε μετρήσει ποτέ. Το Airbnb στη χώρα έφερε 2 δις εισόδη τζίρους. Έφερε 85 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Έφερε αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα. Έφερε νέα επαγγέλματα στην εποχή της μεγάλης ενεργείας σε νέους. Έφερε τουρισμό, ο οποίος δεν ερχόταν στη χώρα μας, διότι δεν γνώριζε τη χώρα μας πολλές φορές και έβλεπε μέσα από μια σελίδα κάποια κίνητα σε φτηνή διαμονή και επέλεγε τη χώρα μας. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Πρέπει να το μετρήσουμε. Πρέπει να καθίσουμε κάτι και να δούμε. Μας συμφέρει ο περιορισμός του Airbnb και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν χώρα, ή θα έχει αντίκτυπο που το γνωρίζουμε, ή αφού έχουμε έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ή μπορούμε να έχουμε νέα έσοδα τη βραχυχρόνια, δηλαδή πιο υψηλά έσοδα τη βραχυχρόνια μίσθωση σε άλλους συντελεστές. Μήπως θα μπούμε σε διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα έσοδα των κριτήριων που έρχονται από τι βραχυχρόνιες μισθώσεις, από ένα νέο οικονομικό φαινόμενο, που να το χρησιμοποιήσουμε στην αγορά. Μάλιστα.
τη μακροχρόνια μίσθωση. Σε ευχαριστώ, Θέμη μου. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάχε. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα.